Ja, super. Ο οποίος θα έρθει κατά την ημέρα Κυρίου την Μεγάλη και τη Φανή. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σας καλωσορίζουμε στην Αγιωτόκο Λαύρα του Κοζεβά και Δεόμεθα. Θεόφιλε και νεολαμβέστατε Θείε Ιωάννη,
πρέσβευε υπέρ του Αγιοφίλου Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, υπέρ της Αγιοταφητικής Αδελφότητος και υπέρ του Σύμβαντος Κόσμου. Αμήν. Αμήν. Δαβίδ Γαρ λέγει ότι ούκε καταλήψεις την ψυχή μου εις άδου, δε δώσεις τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδού ζωής, πληρώσεις με ευφροσύνην μετά του προσώπου σου, κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος εν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ο συλλογιότατε αρχιμαντρίτα Πάτερ Κωνσταντίνε, ευλαβείς Άγιοι Πατέρες και Αδερφοί, ευλαβείς προσκυνητέ. Νυν επέστη ο καιρός της κανονικής κατατάξεως εν το χορό του νέφρους των Αγίων της Αγίας ημών Εκκλησίας, του ενασκήσει λάμψαντος και ευωδιάσαντος οσίου πατρός ημών Ιωάννου εν τη σκηνόμαση του Κοτζεβά. Η σημερινή εορτή των εν Αγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, λαμπρύνεται έτσι περισσότερον δια του χαρμοσύνου γεγονότος της ενευχαριστιακής συνάξη ανακηρύξεως νέου πνευματικού αστέρος εν τη, τη Αγιονήμο Μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Προσεβητών. Τούτου ένεκε η φωσφόρος εορτή αυτή των Αγίων της Εκκλησίας ημών είναι πλήρης χαράς, πλήρης ευφροσύνης πνευματικής, πλήρης Αγίου Πνεύματος, πλήρης ευωδίας και φωτισμού, ως λέγει και ο μελωδός της Εκκλησίας. Της πνευματικής χαράς ταύτης και ευφροσύνης και ευωδίας ήλθομεν εκ των περάτων της γης μετά των ευλαβών προσκυνητών να γευθόμεν και απολαύσομεν δοξολογούντες εν ταυτό και ευχαριστούντες των Άγιων Τριαδικών Θεών, να απολαύσομεν τους μη εγκαταλείποντα, τον μη εγκαταλείποντα τας ψυχάς των οσίων αυτού, ειδήν διαφθοράν, ως τούτο μετακριβίας μαρτυρείται και καταγγέλλεται υπό το αυθάρτου σκηνώματος του οσίου Ιωάννου του Νέου Πρεσβύτου. Η γεραρά των Αγιοταφητών Πατέρων Αδελφότης χαίρεται και ταυκάται εν Κυρίω, στιχούσα εις τους λόγους του Θείου Παύλου λέγοντος: ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Προσέτει δε και εις τους παυλίους λόγους και γάρ εν ενή πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε Ρουμάνοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Εκ του ενός τούτου πνεύματος, δηλωνότη του Αγίου και του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εποτίστησαν πάντες οι Άγιοι της Εκκλησίας ή καλύτερον υπήν πάντες οι γενόμενοι φίλοι του Χριστού και κοινωνοί του απροσίτου φωτός του προσώπου αυτού. Δεηθόμεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα και εμείς αξιωθόμεν τες πρεσβείες της Αϊπαρθένου και υπερευλογημένη δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, σύνθεση και σίες των εορταζομένων Αγίων και Οσίων Πατέρων ημών και δι του Οσίου Πατρός Ιωάννου, του Νέου Προσεβήτου, τη σημειώσεως του φωτός του προσώπου του Χριστού. Αμήν. Ηλαϊκόμ καλήματα σάχεπ αλγίπτα. Ελ لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. إخوتنا رؤساء الكهنة الشمامسة الرهبان الراهبات الحجاج المكرمون قدس الأب الأرشمندريت قسطنطين رئيس
هذا الدير المقدس، ها قد حان الزمان وجاءت الساعة لكي ينتظم فيها ذلك الذي لمع بالنسك والفضيلة أبينا البار يوحنا الخزافيتي في جوق ومصاف القديسين الجدد لكنيستنا المقدسة، فيشرق اليوم ببهاء ومجد أكثر عيد القديسين أثناسيوس وكيرلس بطاركة الإسكندرية، وذلك من خلال هذا الحدث المبهج في سر الشكر الإلهي، ألا وهو إعلان الكوكب الروحي الجديد في دير القديس يوحنا وجيورجيوس الخزافيتي. فهذا العيد البهي لقديس كنيستنا مملوء بالفرح والبهجة الروحية، مملوء بنعمة الروح القدس، مملوء طيبا واستنارة، كما يقول مرنم الكنيسة، بفرح روحي وبهجة قد أتينا من أصقاع الأرض لكي بشوق وورع نسجد مبتهجين وفرحين وممجدين الإله المثلث الأقانيم الذي لم يترك نفس البار ترى فسادا. فإن رفات القديس يوحنا البار الجديد وجسده الغير البالي هو الذي يشهد على ذلك. إن أخوية القبر المقدس الجليلة تفرح وتفتخر بالرب، مستندة على قول القديس بولس الرسول: من افتخر فليفتخر بالرب. وأيضا لأننا جميعا بروح واحدة أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين أم رومانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدة. فمن روح واحدة أي روح إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح قد ارتوى جميع قديسي الكنيسة، أو بالأحرى جميع أصدقاء المسيح ومشاركي نور وجهه الذي لا يدنى منه. ختاما نتضرع إلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لكي يؤهلنا بشفاعات سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبتضرعات القديسين الذين نقيم تذكارهم اليوم، والقديس أبينا البار يوحنا الخزافيتي الجديد النعاينة المسيح. وكل عام وأنتم بألف خير.